Για πάμε τώρα στον παραδίπετροπολικό. Τι δεν είπαμε σήμερα. Σήμερα εργασιακά. Πάμε. Συνταξιοδοτικά. Εδώ, Αλέξη Μητρόπουλο, καθηγητή εργατικού δικαίου. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Σαντίμα, κύριε Σκουρή, καλησπέρα. Είχαμε και πολλά σήμερα. Πάρα και το πολλά. Πιο βασικό, αυτή η δίκη, κατά τη γνώμη μου, που έγινε. Δύο δις, πόσο είναι τα αναδρομικά, τόσα διεκδικούν. 300.000 συνταξιούχοι, τόσο. Είναι 300.000 του δημοσίου και των σωμάτων ασφαλείας. Α, και τα σώματα ασφαλείας. Ναι, με συγχωρείτε που διακόπτω. Είναι εκείνα τα 50 που παίρνουν επί Σαμαρά. Όχι. Α. Αυτά τα πήραν, τα ειδικά, είναι τα δικά μισθολόγια που πληρωθήκανε τότε. Αργότερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε των ειδικών μισθολογίων επίσης μέσω αποφάσεων του ελεκτικού συνεδρίου. Ενθυμίστε, ναι, τον Δεκέμβριο του 2018, θυμάστε, με το 20% οριζόντιο αφορολόγηση, κάτι που ζητάμε και τώρα, διότι τώρα τους διπλοφορολογούν, κύριε Σαντίμα, με τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι τέλη του έτους, ενώ το 11ο που δόθηκε τον Οκτώβριο του 20, και σήμερα δικάστηκαν αυτά τα ζητήματα που δικάσαμε εμείς πρόπερση και πέρυσι στο Συμβούλιο Επικρατείας, τα δώρα, εάν το 11ο πρέπει να είναι 60ο, και αν η απόφαση της κυβέρνησης να μην διεκδικηθούν περαιτέρω αναδρομικά, ένας νόμος που έφερε ο κύριος Βρούτσης, αν έχει ισχύ ή όχι. Άρα λοιπόν... Πότε θα δούμε την απόφαση, κύριε Μητρόπουλε? Ορίστε. Πότε θα περιμένουμε την απόφαση? Πεθάνει ο κόσμος. Η απόφαση δεν θα έρθει νωρίτερα από ένα εξάμηνο, διότι το ζήτημα αυτό είναι ένα πακέτο μέτρων που τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου ζήτησε από την Ολομέλεια. Η Ολομέλεια, όταν αποφασίσει επί των τεσσάρων τεθέντων προδικαστικών ερωτημάτων, θα το ξαναστείλει στο τμήμα για να αποφανθεί. Την Αγία Ευθυμία έχετε τώρα και κοντά και χτυπάνε καμπάνες. Μάλιστα. Μάλιστα. Μια Αγία, κάτι γιορτάζει αύριο. Ναι, γι' αυτό λέω. Και να χτυπάνε τώρα παραμονή, λέω Αγία Ευθυμία θα είναι, λέω. Κάτι γιορτάζει. Ναι. Αύριο, της Αγίας Ευθυμίας, ναι. Έτσι λοιπόν αυτά τα ζητήματα θα έρθουν στα μέσα του 22, αλλά κύριε Σπουρή και κύριε Σαντίμα, τα ζητήματα αυτά απασχολούν το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο. Γιατί προσέφυγαν εκεί συνταξιούχοι του δημοσίου και συνταξιούχοι ένστοχοι όλων των κατηγοριών. Ναι. Τώρα, εάν το ελεκτικό συνέδριο πει κάτι διαφορετικό από το 11ο και πει όχι δικαιούνται 30ο, 60ο, η διαφορά των δύο δικαστηρίων θα πάει στο νότατο ειδικό δικαστήριο. Κάλο αν πίσω. Πει όμως και το ελεκτικό συνέδριο, δώστε τους ένα 11ο για να τελειώσουμε, τότε το ελεκτικό συνέδριο που έχει πει κάτι πιο σημαντικό και ευρύτερο για τους δημοσίους υπαλλήλους, τότε θα πάει στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Κάτι που είναι ένα μπέρδεμα. Άρα υγεία να έχουμε, να προλάβουμε να τα πάρουμε, έτσι. Και κρίνεται ως τέταρτο ερώτημα τα δώρα. Τα δώρα, όπως ξέρετε, ναι. Τα δώρα, όπως ξέρετε, των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων τελείως ασφαλιάστηκαν με απόφαση δυστυχώς του ανωτάτου πολιτιακού παράγοντα όταν προείδρευε το Συμβούλιο Επικρατείας. Άρα τελείωσαν τα δώρα δημοσίων υπαλλήλων με μια απόφαση που ανέτρεψε η σημερινή πρόεδρος. Τώρα, στο ελεκτικό συνέδριο, τι θα πει για τα δώρα? Δώστε τα. Ενώ υπάρχουν στο ταμείο, υπάρχουν λεφτά για να τα δώσετε. Ξεκινήσουμε από εκεί. Κύριε Σαντίμα, εδώ οι συνταξιούχοι έχασαν, όπως έχουμε γράψει, έχετε αναπτύσσει και εσείς όλοι μας, περίπου 100 δις, αμέσως και εμέσως. Τους γυρίσανε 2 δις και κρεμούν άλλα 2 δις με 3 δις. Άρα λοιπόν είναι ένα δεκατημόλιο, το 1/16 από αυτά που τους πήρε. Να τα συμψηφίσουμε φόρους που έχουν οι συνταξιούχοι μας. Να τα συμψηφίσουμε τον έμφυα που έχουν οι συνταξιούχοι μας. Να τα συμψηφίσουμε δάνεια που έχουν οι συνταξιούχοι μας. Αλλά προχθές και ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριε Σαντίμα, θέσατε και ενδιαφέρον ερώτημα. Σας είδε το πανελλήνιο. Πιστεύω ότι όλοι σας είπαν γιατί οι συνταξιούχοι δεν ήταν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Για τον προϋπολογισμό, λέει. Αυτό γιατί το ΕΚΑΣ δεν ήταν στις εξαγγελίες για επαναφορά του. Αυτό όταν το ΕΚΑΣ, κατά τη γνώμη μου, κύριε Μητρόπουλε, δεν ενδιαφέρει βέβαια γνώμη μου κανέναν,
Αλλά θέλω να πω, επειδή όλοι κλαίγονται γιατί κόπηκε και οτιδήποτε, να συμφωνήσει ο πολιτικός κόσμος να δοθεί τώρα, γιατί αφορά τους πιο φτωχούς. Αυτούς που παίρνουν τα λιγότερα λεφτά, αυτούς που δεν έχουν σπίτι και παιδιά να τους ενισχύσουν και πληρώνουν ενίκιο, δεν μπορούν να ζήσουν. Μετράν το σέντς. Πάει το ψωμί 5 λεπτά παραπάνω και το μετράν. Πρέπει και λοιπόν νομίζω, αυτό να βρεθεί ένα τρόπος αυτοί οι άνθρωποι να ενισχυθούν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βεβαίως έδωσε διπλό εγγυημένο για το Δεκέμβριο, αλλά είναι 220.000 κόσμου, οι μισοί μετανάστες και καλώς. Και άλλοι είναι φτωχοί, έγινε συμπατριώτε μα. Το λέτε και καλώς. Το ακούσω από Γδάνο αυτό, θα κάνει ανάρτηση. Όχι, μα δεν έχουμε σχέση με αυτά. Εμείς λέμε τώρα τι είναι, 220-250.000 οι οποίοι δικαιούνται, είναι οι φτωχότεροι, ό,τι και να είναι οι φτωχότεροι, και πρέπει να του συμπαραστατούμε, διότι είναι στο έλεος υπό αυτή την. Αλλά και οι συνταξιούχοι, οι φτωχοί που είπατε, 400.000 που το χάσανε, που έχουν τώρα 200-300. Που είναι χείρες χείρι, που είναι αγρότος συνταξιούχοι, που είναι οι φτωχότεροι, κύριε Σκούρη. Άρα θεωρώ και ο κύριος Τσίπρας το Σαββατοκύριακο, αλλά και όλοι οι άλλοι ηγέτες να συμφωνήσουν το Δεκέμβριο τουλάχιστον και για τους ανέργους. Σας στείλαμε στοιχεία σήμερα, διότι... Με προλάβατε τώρα. Άλλα λέει ο ΑΕΔ, άλλα ο ΕΛΣΤΑΤ. Ορίστε, κύριε Σαδήμα, κύριε Σκούρη. Δελτίο ΑΕΔ και δελτίο ΕΛΣΤΑΤ. Για πάμε, μισό λεπτό, όπως είστε, μισό λεπτό, να τα ξαναδείξετε. Πάμε φουλ εικόνα τον κύριο Μητρόπουλο, κύριε Καλοκαιρινέ, να μας τα δείξει και να τα δούμε. Γιατί μια εικόνα χίλιες λέξεις. Μισό λεπτό, τώρα. Ο ΑΕΒ, Ιούλιος 21. Ναι. Εδώ η ανεργία είναι 1.000.000, η ανεργία είναι 1.200.000. Μάλιστα. 1.200.000. Πάμε στην Ελλάδα. Κάτω έχει ένα τραγικό νούμερο, ότι από το 1.000.000 επιδοτήθηκαν 85 μόνο χιλιάδες, άρα το 8,5%. Σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, παρακαλώ τον κύριο Καλοκαιρινό. Ναι, σε εσάς είναι πάνω. Ναι, τώρα πάμε. Πάμε. Ιούλιος του 21, σημερινό. Ναι. Ενώ ο ΑΕΔ έχει 1.200.000, εδώ στη δεύτερη σελίδα 664. Άρα 350.000 λιγότεροι άνεργοι. Άρα εσείς τι καταλάβατε τώρα από αυτό, να συγκεράσουμε τις δύο απόψεις και να βγάλουμε το μέσο όρο. Και άκουσα προχθές τον κύριο Υπουργό, που ήξερε τα στοιχεία, στον συνάδελφό σας, τον κύριο Ξενάκη, να επέρεται στο Πλουσκάι, να επέρεται ότι φτάσαν την ανεργία στο 15%, αλλά ο οργανισμός που ο ίδιος προείσταται, που λέγεται ο ΑΕΔ, έδωσε σήμερα 22,3. Ναι, άρα εμείς τώρα τι να κάνουμε, να πάρουμε το μέσο όρο των δύο τώρα, κύριε καθηγητά Μπακαλίστικα, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Επειδή ηγείστε ενημερωτικό sites και ότι είναι το εξαιρετικό από τα καλύτερα του κυρίου Σκουρή, όλοι και αύριο εφημερίδες όλες και οι συνάδελφοι σας όλοι θα έχουν μόνο τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, διότι είναι τα ευνοϊκότερα για την κυβέρνηση, και δεν θα δούμε πουθενά. Μόνο ο Μάκης ο Κουρής θα γράφει αυτά. Ο Μάκης ο Κουρής στην Κυριακάτικο Παρόν, κύριε Σαδήμα, ξέρετε, λέει και τις διαφορές. Διότι τα βρίσκει, τα στέλνουμε και εμείς. Άρα λοιπόν... Εμείς σας έχουμε πάρει και συνέντευξη γι' αυτό, κύριε Μητρόπουλε, και έχετε ομιλήσει. Όταν η κυβέρνηση, κύριε... Βεβαίως, όταν η κυβέρνηση, εσείς θα έχετε αναδείξει τις διαφορές. Τις στηριώδεις διαφορές. Αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση και όλα τα μέσα να αναδεικνύουν μονομερώς τα ευνοϊκά για την κυβέρνηση πεσμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και να μην αναφέρονται πουθενά τα πολύ τσιμπημένα. Και το άλλο στοιχείο, αν θέλετε, στη δεύτερη σελίδα, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο, αυξήθηκαν οι άνεργοι, λέει ο ένας ο οργανισμός, ο άλλος λέει μειώθηκαν οι άνεργοι κατά 50.000. Έχουμε και τα στοιχεία για τους συνεδριάτες. Ιούλιο σε σχέση με Ιούνιο. Ναι. Λοιπόν, είναι λογικό πάντως να μειώθηκαν, γιατί άνοιξε ο τουρισμός. Προσλήφθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Όταν ο ΑΕΔ εκτοξεύει την καταγεγραμμένη ανεργία, κύριε Σκουρή, ο ΑΕΔ σε σχέση με τον Ιούνιο, τον Μάιο, τον Απρίλιο του ιδίου έτους, εκτοξεύει τα ποσοστά. Πάντως είναι, κύριε Μητρόπουλε, 3,5 εκατομμύρια Έλληνες πάνω στον έναν οργανισμό, κάτω στον άλλον, αμέσως όρο κάπου εκεί είναι, οι οποίοι είναι οικονομικά μη ενεργοί. Δηλαδή είναι άνθρωποι που δεν είναι ούτε άνεργοι, ούτε ψάχνουν για δουλειά. Και μπερδεύουμε σε αυτό. Το ρωτήσατε χθες σε συνάδελφο, ευφυώς το ρωτήσατε, διότι σε κάποιους μήνες το μη ενεργό
εργατικό δυναμικό ξεπερνάει κατά δεκάδες χιλιάδες το ενεργό. Λοιπόν, αυτό είναι η άλλη αντίφαση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Έτσι κι αλλιώς. Να αναδείξω αυτά τα στοιχεία. Καλά κάνατε. Εδώ, θα το κάνουμε παρέα μέρα παραμέρα. Να είστε καλά. Το βλέπουν φοιτητές, το βλέπουν ξένοι παρατηρητές και λένε πώς δύο οργανισμοί που μετράνε τον ίδιο λαό. Τους ίδιους ανθρώπους. Είναι για πτυχιακή εργασία. Ρώτησα τον ΟΑΕΔ και μου είπε και σε άλλες χώρες. Και μου είπε παράδειγμα σκανδιναβικές που γίνεται το ίδιο. Γιατί είναι διαφορετικές συμμετρήσεις. Και εξακολουθώ και το ψάχνω, κύριε Μητρόπουλε. Καλέστε τον διοικητή να φέρει τέτοιες και τόσες κυριώδεις διαφορές μεταξύ δύο κρατικών οργανισμών. Μάλιστα. Που έχουν μισό εκατομμύριο διαφορά ανέργων για τον ίδιο μήνα, την ίδια χώρα, τον ίδιο χρόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Αυτό με την ανεργία, ρε παιδί μου. Που κακά τα ψέματα να συμφωνήσουμε ότι είναι σε ψηλά επίπεδα, το θέμα είναι πώς θα κατέβει. Το να δίνονται και διαφορετικοί αριθμοί, σηκώνει αυτή την κουβέντα. Είναι διαφορετικές μετρήσεις. Ναι. Κάποιοι επιμένουν ότι και στο εξωτερικό γίνονται με διαφορετικές. Το αυτό που είπες, αλλά λέω αλλά να είναι πολύ πάμε μεγάλη με το, διαφορά πάμε με, το κακό, πάμε με το κακό σενάριο, έτσι. Ναι. Είναι ένα εκατομμύριο άνεργοι του ΟΑΕΔ που είναι ένα 200. Παρά τα αυτά, δείχνει ότι πόσοι έπιασαν δουλειά στο μήνα με μήνα, όπως είπες πριν, Ιούνιο με Ιούλιο. Σαφώς δεν το ζητάμε. Άρα, και τον Οκτώβριο θα φύγουν αυτοί. Ακόμα όμως και αυτό. Είναι ένα θετικό μήνυμα. Δηλαδή, αν παίζαμε μόνο και με το κακό σενάριο, θα βλέπαμε πόσοι πιάσανε δουλειά. Δεν έχουμε ένα δίκτυο όταν πέφτουν τόσα νούμερα στο τραπέζι. Κύριε Γιώργο, όταν πας από τον Ιούνιο στον Ιούλιο που ανοίγει ο τουρισμός, βεβαίως αυξάνονται οι θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας αυτές δεν είναι μόνιμες. Θα ξαναπάς τον Νοέμβριο, θα φύγουν αυτοί. Mm-hmm. Θα φύγουν. Τι θα κάνουν. Να φυλάνε στη θάλασσα, να κοιτάζουν από πάνω. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Πολιτική συζήτηση. Γιάννης Καλιάνος και ο Χρήστος Γιαννούλης, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, εδώ μαζί μας επί του πιεστηρίου σε δύο λεπτά.